Στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον δικηγόρο μας, τον Χάρη τον Οικονομόπουλο. Καλησπέρα, Χάρη μου. Καλησπέρα, κυρία Μητυλή. Καταλαβαίνετε το τι γίνεται στο ότι τέλος της εβδομάδας έχουμε να πληρώσουμε. Πριν από λίγο είπαμε, έρχεται μια φοροκαταιγίδα και το θέμα είναι να πληρώνεις και ένα φόρο όπως είναι ο ένφια, ο οποίος είναι ένας άδικος φόρος. Είναι ένας φόρος ο οποίος τον έχουν υπολογίσει σε πλασματικές αντικειμενικές αξίες. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να κάνει ο φορολογούμενος αυτή τη στιγμή που μας ακούει. Καταρχήν, αυτός ο έμφυα δεν είναι ούτε άδικος μόνο, ούτε παράλογος μόνο, ούτε καταναγκαστικός μόνο, ούτε νταβατζιλίδικος, είναι παράνομος. Και με βλέπετε σήμερα χωρίς γραβάτα, όχι τόσο από σεβασμό σε αυτούς οι οποίοι θα τον καταργούσαν, αλλά από ένδειξη τιμής και ευχαριστίας σε αυτούς οι οποίοι τον υπολόγισαν με αυτό το βλακώδη, λάθος, εσφαλμένο, παράνομο τρόπο, και δίνει την ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες, εφόσον καταθέσουν μια ενδικοφανή προσφυγή στην εφορία τους. Στην εφορία που υπάγονται μέχρι την Παρασκευή, να μπορέσουν να. Με συγχωρείτε. Μάλιστα. Να μπορέσουν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους. Mm-hmm. Και εξηγούμε. Ο φετινός έμφυα έπρεπε να έχει υπολογιστεί, όπως λέει το Συμβούλιο Επικρατείας, με τρεις αποφάσεις του, με πολύ συγκεκριμένο επιστημονικό τρόπο. Οι ζώνες, οι τιμές ζώνης έπρεπε να έχουν υπολογιστεί με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το κράτος εδώ και 2 χρόνια δεν το έχει κάνει. Και γι' αυτό το λόγο, οποιοδήποτε από τα 6.400.000 Έλληνες, κυρία Μίτυλη, κυρίες και κύριοι, ζητήσει την επιστροφή του έμφυα με αυτή την ενδικοφανή προσφυγή, η οποία δεν περιμένει ότι θα ευοδοθεί από την εφορία, αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει να προσφύγει δικαστικά και να τον πάρει πίσω, και δεν θα παραγραφεί τότε, από τη στιγμή που θα ασκήσει την προσφυγή, οποιοδήποτε Έλληνας μπορεί να τον πάρει πίσω. Όποιος θέλει να τα χαρίσει σε αυτό το κράτος που πληρώνει καρανίκες, που διώχνει επενδύσεις, που τα έχει κάνει όλα ανωκάτω. Είναι ανάλγητο, δεν παρέχει υπηρεσίες και μας βάζει να πληρώνουμε, κύριε συνάδελφε, εύκα 30%, 29% στο καθαρό μας εισόδημα. Στο εισόδημα. Ναι, το οποίο δεν έχουμε, ας το κάνει. 6.400.000 Έλληνες όμως, εφόσον το ξέρουν, μπορούν πολύ απλά, με τρόπο που περιγράφεται στο emphiaprosfigi.gr, ή αν θέλουν να έρθουν στα γραφεία μας, κουμπάρι 4 στην Αθήνα, στον έκτο όροφο, ή στο γραφείο του καθηγητή του κ. Φλογαΐτη και της κ. Σιούτης, της Βασιλής Σοφίας 27. Ή τηλεφωνικά στο 875 876 88 88. Μπορούν να μάθουν πώς μπορούν μέχρι την Παρασκευή με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο να ζητήσουν την επιστροφή του έμφυα, και αν και δεν μπορούν να μην τον πληρώσουν, γιατί θα σας κατάσουν τους λογαριασμούς. 1.000.000 είναι κλειστοί λογαριασμοί. Θα σας κατάσουν τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά θα υποχρεωθούν να σας το δώσουν. Και η απόδειξη, κυρία Μίτυλη, του πόσο πολύ το κράτος φοβάται την τιμωρία, την επιστροφή αυτού του ποσού, είναι ότι αντί να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής προσφυγής, την οποία έπρεπε να έχουν κάνει εδώ και 2 χρόνια, θα την ανοίξουν, γιατί ηλεκτρονικά σας χαρατσώνουν, αλλά πρέπει να πάτε στην εφορία να καταθέσετε την ενδικοφανή προσφυγή. Θα σας το επιτρέψουν, αλλά θα σας το επιτρέψουν κάποια στιγμή από τον Οκτώβριο και μετά, όταν η προθεσμία δηλαδή θα έχει περάσει. Για να καταλάβουν οι τηλεθεατές, έχουμε μαζέψει κάποιες ερωτήσεις που βεβαίως θα θέλανε και εκεί να κάνουν, και βεβαίως μπορείτε να κάνετε εδώ στα τηλέφωνα που βλέπετε και να απαντήσει ο κύριος Οικονομόπουλος. Άρα, ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να καταθέσει μια ενδικοφανή προσφυγή στη ΔΕΘ, ή κατευθείαν εσείς καταθέτετε αυτή την προσφυγή στα δικαστήρια? Όχι. Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να μπορέσει να προσφύγει δικαστικά πρέπει να καταθέσει μια ενδικοφανή προσφυγή, ένα έγγραφο, το οποίο μπορούμε να του δώσουμε εμείς, εφόσον συμμετέχει στην εμβολική αυτή προσπάθεια. Μπορεί να το βρει από οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Μαζί με 4 χαρτάκια, τα οποία τα βρήθηκε το τάξη, που είναι το Ε9 του. Μάλιστα. Είναι το ειδοποιητήριο του έμφυα, είναι το καθαριστικό του έμφυα και μια επίσημη δήλωση, γιατί αυτά πρέπει να τα βάλει και σε ένα στικάκι. Το κράτος θέλει να τα επεξεργάζεται και ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά, βεβαίως. Να τα καταθέσει στο δικαστικό τμήμα της ΔΟΗ που υπάγεται μέχρι την Παρασκευή. Με τον τρόπο αυτό βάζει τη βάση να διεκδικήσει μετά από τους 4 μήνες που δεν θα απαντήσει η εφορία του ή που θα του αρνηθεί θα του απορρίψει την προσφυγή, να διεκδικήσει ομαδικά δικαστικά με την προσπάθεια που κάνουμε με τον καθηγητή τον κύριο Φλογαΐτη, την καθηγήτρια του Δημοσίου Δικαίου την κυρία Σιούτη και τα στελέχη των εταιριών μας ή με όποιον άλλο δικηγόρο θέλει στην Ελλάδα. 45.000 δικηγόροι είμαστε. Να διεκδικήσει την επιστροφή του και να το πάρει. Θα το πάρει σε 2, 3, 4 χρόνια. Θα το πάρει. Θα του βάλουν άλλους φόρους που θα το συμπληρώσουν. Ναι, θα το κάνουν όμως ούτως ή άλλως. Θα ξαναπληρώσει έμφυα 2017. Όχι. Έχουμε μία τηλεθεάτρια που θέλει να σας ρωτήσει. Καλησπέρα σας, κυρία Μαρία. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Αν κάποιος έχει πληρώσει. Μάλιστα. Να με ακούτε. Βεβαίως. Σας ακούει ο κύριος Οικονομόπουλος για τον έμφυα, ναι. Την πρώτη δόση.
μπορεί να κάνει την προσφυγή αυτή. Βεβαίως, κυρία Μαρία. Μπορεί να κάνει την προσφυγή όποιος έχει πληρώσει είτε την πρώτη δόση είτε ολόκληρο τον έμφυα. Ωραία. Δεν μπορεί να κάνει δήλωση επιφύλακτης πληρωμής. Αλλά όπως εσείς, έτσι θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πολλοί, κυρία Μίτηλη, ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζομένων δωματίων, οι οποίοι δεν επωφελούνται από το 30% έκπτωση του έμφυα που έχουν τα ξενοδοχεία, έχουν την ευκαιρία, ακόμα και αν έχουν πληρώσει την πρώτη δόση, ακόμα και αν έχουν πληρώσει όλο τον έμφυα, προσφεύγοντας κατά του έμφυα αυτού, να προσφύγουν και κατά της άνισης μεταχείρισης την οποία έχουν υποστεί, γιατί οι ίδιοι δεν απολαμβάνουν του 30% μείωση στον έμφυα που απολαμβάνουν τα κύρια ξενοδοχεία καταλήμματα. Υπάρχουν μεγάλες κατηγορίες συμπολιτών μας, οι οποίες προσβάλλοντας τον έμφυα, δεν παίρνουν απλώς τα λεφτά τους πίσω. Έχουν τη δυνατότητα παρεπιπτόντως να ακυρώσουν και παράνομες αποφάσεις, αντισυνταγματικούς νόμους, οι οποίοι τους μεταχειρίζονται άνισα. 6.400.000 άνθρωποι, κυρία Μίτηλη, δεν το χωράει ο νους μου. 6.400.000 άνθρωποι έχουν χρεωθεί εγνώσεις του κράτους παράνομα. Εάν δεν υπάρξει κοινωνική κινητοποίηση σε ένα τέτοιο θέμα, που έχουμε τόσο δίκιο, που τα δικαστήρια είναι μαζί μας, τα δικαστήρια έχουν ήδη αποφασίσει και δεσμεύουν νομικά με το δεδικασμένο τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας, κάθε κατώτατο δικαστήριο, οι λύσεις μας ποιες είναι? Ο κάθε σώρας, το κάθε άκρο, να αυτοκτονούμε ή να διεκδικούμε σε ένα κράτος δικαίου τα δικαιώματά μας, στρεφόμενοι κατά παντός υπευθύνου, που συγχωρήστε μου την έκφραση, μας πηδάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτή είναι η δουλειά των δικηγόρων, κυρία Μίτηλη. Επειδή μας παρακολουθούν πολλοί τηλεθεατές και βεβαίως θέλω να σας ρωτήσω και εγώ με αφορμή αυτά τα οποία συζητάμε, αν κερδίσει κάποιος αυτή τη δίκη για να διεκδικήσει τα χρήματα του ΕΝΦΙΑ 2017, μπορεί να διεκδικήσει και προηγούμενων χρόνων? Δυστυχώς όχι. Ο φόρος επιβάλλεται, όπως λέμε, με ατομική διοικητική πράξη. Άρα, επειδή υπάρχει μια προθεσμία 30 ημερών, η οποία ολοκληρώνεται στις 30 του μηνός, και τώρα θα σας πω και ένα μυστικό, επειδή η τελευταία μέρα είναι Σάββατο, πάμε Δευτέρα. Όλο αυτό το καιρό σας λέμε πηγαίνετε μέχρι την Παρασκευή, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ουρές στην εφορία. Αλλά και τη Δευτέρα, αν πάνε κάποιοι, δεν χάθηκε ο κόσμος, εμπρόθεσμα θα την καταθέσουν. Όλη αυτή η ιστορία μας τρελαίνει για ένα λόγο. 6.400.000 άνθρωποι έχουν χρεωθεί παράνομα. Όλοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν πίσω τα φετινά χρήματα. 3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο έμφυα που περιμένει το κράτος να εισπράξει και πιθανότατα θα εισπράξει από όσους δεν έχουν να φοβηθούν κατά σχέση στους τραπεζικούς λογαριασμούς ή μάλλον από όσους έχουν να φοβηθούν κατά σχέσεις ή ακίνητα. Αλλά 3 δισεκατομμύρια, κυρία Μίτηλη, είναι η επένδυση στις σκουριές. 10 δισεκατομμύρια, 8 δισεκατομμύρια είναι η επένδυση στο ελληνικό. Όλες αυτές οι επενδύσεις που πάνε στα τσακίδια με τόσο μεγάλη ευκολία, όπως η πώληση της Τρενοσές, ένα κλάσμα της τιμής που είχε συμφωνηθεί στο παρελθόν, η πώληση του ΔΕΣΒΑ, όχι για 400 ή 500 εκατομμύρια ευρώ, αλλά για πολύ λιγότερα που δεχόμαστε τώρα, είναι ζημιές στις οποίες υφιστάμεθα όλοι. Δεν είναι μόνο ζήτημα τσέπης μας το να ζητήσουμε την επιστροφή του έμφυα του 2017, γιατί το δικαιούμαστε. Είναι και ζήτημα, αν θέλετε, δημοκρατικού καθήκοντος. Γιατί σε ένα κράτος το οποίο οι πολίτες του, όχι οι υπήκοοι του, οι πολίτες του, δεν διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Πώς? Μέχρι να ψηφίσουν ενώπιον των δικαστηρίων. Αυτό το κράτος, πρώτον, λόγω μεν δημοκρατία, έργο δε κάθε τσογλανοπαρέας αρχή, μπλε, πράσινες, κόκκινες, δεν έχει σημασία, και κυρίως, κυρία Μίτηλη, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να εξαναγκάσουμε αυτό το κράτος να μας φέρεται με βάση τους νόμους που έχει ψηφίσει είναι να διεκδικούμε τα δικαιώματά μας. Το να ταλαιπωρούμαστε και να διαμαρτυρόμαστε και να λέμε μεταξύ μας γκρινιάζοντας «Ωχ, άδικος, ωχ, καταπιεστικός, δεν τα βγάζω πέρα», είναι μια καλή συζήτηση. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω. Ίσως ψυχοθεραπεία, αλλά δεν μας επιστρέφει τον έμφυα. Θέλω να σας πω πόσες πιθανότητες έχουμε για να κερδίσουμε. 100%. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, κυρία Μίτηλη, έχει ξεκάθαρα αποφασίσει για δύο πράγματα. Πρώτον, ότι οι αξίες στα εντός σχεδίου, γιατί μόνο για τα εντός σχεδίου μιλάμε ακίνητα, πρέπει να προσαρμόζονται κάθε 2 χρόνια. Και επίσης πρέπει να προσαρμόζονται με πολύ συγκεκριμένο, επιστημονικό, οικονομετρικό τρόπο. Ο έμφυα, ανεξάρτητα από το πόσο έχει κοστίσει στην οικονομία, που δεν έχει μετρηθεί ποτέ, ο ΩΣΑ είχε ξεκινήσει μια μελέτη, αλλά την έκοψαν. Γιατί υπάρχουν 2 διαφορετικές ιδεολογίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν καταστρέψει το ακίνητο και την οικονομία που στηρίζεται σε αυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή
μια μοναδική δυνατότητα με βάση την ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δεν είπε μόνο ότι κάθε δύο χρόνια πρέπει να προσαρμόζονται οι αξίες, αλλά είπε και κάτι άλλο. Σε όσους προσέφυγαν στο νέο Βουτζά, στους Δελφούς, στο ψυχικό, για να πούνε ότι ξέρετε, μας χαρατσώνεται με αξίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί όπως σας αναπροσαρμόσατε τον Ιανουάριο του 10, το κάνατε οριζόντια για όλη την Ελλάδα, χωρίς καμία μελέτη. Είπε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας για όσους προσέφυγαν και θα λένε τα δικαστήρια για όλους όσους, αλλά μόνο για όσους προσφεύγουν, πρώτα με δικοφανή προσφυγή και μετά με δικαστική προσφυγή, ότι οι τιμές όλες αυτές είναι παντελώς παράνομες. Άρα μπορείτε αυτή τη στιγμή να ζητήσετε την ακύρωσή τους. Παρακαλώ πολύ να δείξουμε, σας παρακαλώ, τις κάρτες για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Και θα πάμε και σε ένα διάλειμμα και θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Οικονομόπουλο. Λοιπόν, όποιος φορολογούμενος τον προσβάλλει μέχρι την Παρασκευή στην ΔΟΗ του, όσο ένφια και αν έχει πληρώσει, οπουδήποτε, το τονίζουμε. Από το Καστελόριζο μέχρι τους Παξούς. Ωραία. Από τη Μυτιλήνη μέχρι τα Κύθυρα. Όλο πίσω. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γάβδο, ναι, μπορεί να τον πάρει όλο πίσω. Και μπορεί με τον τρόπο αυτό στην ουσία όχι μόνο να δώσει ένα μάθημα δημοκρατικού καθήκοντος σε έναν άλγητο και φορολογικό κράτος, αλλά κυρίως να προστατέψει την τσέπη του απέναντι σε αυτή τη φοροεπιδρομή την οποία υφιστάμεθα. Και να συνεχίσουμε για να δούμε ότι ζητήστε λοιπόν άμεσα την επιστροφή κάθε ποσού που θα πληρώσετε για τον ένφια. Προθεσμία μέχρι 29 Σεπτεμβρίου, τονίζουμε την ημερομηνία. Κοινοπραξία δικηγορικών εταιριών, κύριε Οικονομόπουλε, δύο καθηγητές δημοσίου δικαίου, διεκδικούν για λογαριασμό σας κάθε ποσό που θα καταβάλλετε για τον ένφια του 2017, με αμοιβή 100 συν το ΦΠΑ, 124 ευρώ. Το οποίο, αν με επιτρέπετε, είναι και χαμηλότερο από κάθε ποσό που ο καθένας θα πλήρωνε μόνος του, μόνο και μόνο για γραμμάτιο του οποιοδήποτε άξιου συναδέλφου στην Ελλάδα. Αλλά είτε έρθουν με εμάς, κυρία. Ή πάνε μόνοι τους με άλλους δικηγόρους, είναι κρίμα να χαρίσουν αυτά τα χρήματα στο κράτος. Εμείς έχουμε ίσως οργανωθεί και θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν τεράστια θέματα τα οποία πρέπει οι πολίτες με 5-10 ευρώ ο καθένας να μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα έχει ημερομηνία ελήξεως. Όποιος δεν το ζητήσει μέχρι την Παρασκευή. Να δούμε πού μπορούν να κάνουν, πού μπορούν οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Ενημέρωση λοιπόν και χορήγηση εντολής διεκδίκησης για όλη την Ελλάδα. ένφια-προσφυγή.gr και υπάρχει βεβαίως και μία πληροφόρηση στο 875, 876, 88, 88. Και να προσθέσω και κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναπεί. Όσοι θέλουν να δώσουν τηλεφωνικά εντολή μπορούν να το κάνουν καλώντας το 210-36-13-6-15 από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα. Κύριε Οικονομόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μας. Εγώ, κυρία Μίτιλη.